μετά παντώνυμο. Ευεδάτου πνεύματό σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε τι και την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησο. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησο. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Κύριε Ιησούς. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστες σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτε λοιπόν, πάει της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελπέτε βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άφτε λοιπόν των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην των θελήματι ημών, ως και εμείς αφρίε με τους ψηρέτες ημών, και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίξη μας από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δίσκος που θα περιαχθεί, όπως συνηθίζεται στις μεγάλες γιορτές, θα περιαχθεί και τώρα, είναι για την ενίσχυση του φιλοτόπου ταμείου της ενορίας μας και για τα έργα της Εκκλησίας μας. Όπως γνωρίζετε, ό,τι κάνει η Εκκλησία το κάνει από εσάς. Δεν έχει άλλη περιουσία, δεν έχει τις πράξεις και εισοδήματα, όπως λαθρεμένα πολλοί πιστεύουν. Την Εκκλησία την κάνουν οι πιστοί, τις χριστιανοί. Αυτοί στηρίζουν, αυτοί γιατί, γιατί το θεωρούν σπίτι τους. Και όπως το σπίτι μας δεν το εγκαταλείπουμε, ό,τι χρειαστεί το προσφέρουμε, έτσι και η Εκκλησία επειδή είναι το σπίτι μας.
ευλογήσετε. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ευλογώντας εν Κύριε και αγιάζον τους επισήμ επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον την οίκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου επίσοντας επισέ, ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο να αποκτούει και εις του αιώνων. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο να αποκτούει και εις του αιώνων. Χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνικών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροπούτη, Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Τυφούρ Βαρβάρας, των Αγίων και Δικαίων Θεοφόρων Πατέρων ημών. Ευλογημένα, η Παναγία να είναι σκέπη, βοήθεια, αντιλήπτορ για όλους, να φυλάει εσάς και τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Και να είμαστε πάντα προσκολλημένοι στο μαφόριό της, στο πρόσωπό της, στην ύπαρξή της, στην ύπαρξη Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί είναι πραγματικά η Παναγία δοχείο της Θείας Χάριτος, γιατί γέννησε τον ίδιο τον Θεό και τον έφερε στη γη. Είμαστε λοιπόν φτωχή και στην ψυχή και στο σώμα, αν ζούμε μακριά της και αν βεβηλώνουμε με τις πράξεις μας και με τα λόγια μας το όνομά της. Είμαστε πολύ φτωχοί. Δεν μας αξίζει, γιατί είμαστε κι εμείς εικόνες Θεού πλασμένοι και έχουμε προορισμό τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Παναγία είναι η οδός που οδηγεί στο Χριστό. Βοήθειά μας.
Θα ήθελα ακόμα μια φορά να ενημερώσω, επειδή στις εορτές συνηθίζεται να έρχεται πολλής κόσμος και καλώς έρχεται, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι να μην προσέλθουν να κοινωνήσουν. Απαγορεύεται. Πρέπει να βαπτιστούν. Για κάποιους θεωρείται αυτονόητο, στην εποχή μας δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Αβάπτιστοι και αιρετικοί δεν κοινωνούν. Υπάρχουν και αιρετικοί, ξέρω τι λέω. Όχι εδώ, γενικά υπάρχουν έργο τη Εκκλησία. Λοιπόν, αβάπτιστοι και αιρετικοί δεν μεταλαμβάνουν, διότι μεταλαμβάνουν εις κρίμα και κατάκριμα. Για το καλό της ψυχής τους το λέμε. Βοήθειά μας, η Παναγία, να μας φυλάει όλους. Το αντίδωρο θα είναι έξω, δεξιά, από τη μικρή πορτούλα. Όποιος έχει ετοιμαστεί να κοινωνήσει, κοινωνάει. Όποιος δεν έχει ετοιμαστεί, παίρνει αντίδωρο απευθείας και φεύγει. Βοήθειά μας, να είστε όλοι καλά. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.